ό,τι υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Πολύ ευχαρίστως να συνδράμουμε με όλη μας την καλή διάθεση και όλους τους πόρους που διαθέτουμε. Ωραία. Θέματα που είναι σε αρμοδιότητες άλλων φορέων δεν θα μπορέσω να σας πω, παρά μόνο ότι εμείς ευχαρίστως θα συνεργαστούμε όπου χρειάζεται και θα συνδράμουμε για να πετύχουν όλα αυτά τα έργα τα οποία αναφέρονται. Επίσκεψη πραγματοποίησε στο αντλιοστάσιο του ΤΟΕΦ Κουτσοποδίου ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Κωνσταντίνος Μαγουλάς, ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, περιφερειακή σύμβουλη, ο δήμαρχος Άργος Μικοινών Γιάννης Μαλτέζος και το διοικητικό συμβούλιο του ΤΟΕΦ. Το Υπουργείο είναι διατεθειμένο και έχει όλη την καλή διάθεση, όλους τους πόρους που μπορεί να διαθέσει, να τους διαθέσει έτσι ώστε τα έργα που γίνονται στην Αργολίδα να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κύριος Μαγουλάς, μεταξύ άλλων, τόνισε πως το Υπουργείο θα διαθέσει τους απαραίτητους πόρους ώστε να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αργολίδα. Τα έργα της άρδευσης ουσιαστικά περιήλθαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μετά τις εκλογές. Είναι μονοτοπικό πρόβλημα, πάρα πολλές φορές το έχουμε συναντήσει, γίνονται έργα, σημαντικά έργα υποδομής, φράγματα, στα οποία δεν έχουν προβλεφθεί τα δίκτυα. Προσπαθούμε, τουλάχιστον τώρα, να διορθώσουμε αυτού του είδους τις καθυστερήσεις. Βέβαια, να έχετε υπόψη σας ότι όλα αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία είναι χρονοβόρα στην εκτέλεσή τους. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, αυτές οι τρεις μελέτες που υπάρχουν σχετικά με την περιοχή του Κουτσοποδίου, τις οποίες είχα παραγγείλει ως Αντιπεριφερειακής Αργολίδας και είναι έτοιμες, κατατεθειμένες, θεωρημένες και εγκριθήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα, την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτές νομίζω ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να εκτελεστούν, να υλοποιηθούν, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, από αυτή την εγκατάσταση, είναι κρίμα να ποτίζονται μόνο 3.500 στρέμματα. Όταν υπάρχει δυνατότητα με την υλοποίηση αυτών των τοπικών αρδευτικών δικτύων, αμέσως να φτάσουμε στις 10.000. Αυτό δεν έχει μόνο πολύ μεγάλη σημασία για άμεσα, δηλαδή το να αρδεύονται, αλλά έχει σημασία να αρδεύονται αυτές οι εκτάσεις, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί αντίστοιχα μειώνεται η άντληση του νερού στην περιοχή αυτή. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και έμεσες και δευτερογενείς ωφέλειες από την επέκταση αυτή της έκτασης η οποία θα αρδεύεται από την ανάβαλο. Είναι μια συνάντηση στο Υπουργείο να δούμε τις μελέτες αυτές και να δούμε πώς μπορούμε και αν μπορούμε να συνδράμουμε. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην 50η θέση τώρα αυτή τη στιγμή και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Ξέρετε ότι είμαστε καθαρά ένας αγροτικός νομός και λίγο με τον τουρισμό. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ειδικά επίγει το νερό, να δώσετε λύση άμεση, όχι μόνο εσείς, να μεταφέρετε όλους τους προβληματισμούς στην πολιτεία, να δοθούν λύσεις, διότι δεν πάμε καλά. Τα πορτοκάλια αυτή τη στιγμή είναι ακόμη στα δέντρα. Καταλαβαίνετε σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Ότι πρέπει να υλοποιηθούν, να εκτεθούν αυτές οι μελέτες, γιατί εδώ είμαστε μια περιοχή. Τυχαίνει να είναι και η γενετηρά μου, κύριε γραμματέα, από εδώ. Τυχαίνει να είναι μια περιοχή που ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 90% του πληθυσμού εδώ. Εάν δεν κοιτάξουμε τον πρωτογενή τομέα στη φάση αυτή, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα, ειδικά το καλοκαίρι. Υπάρχει λειψιδρία πάρα πολύ. Ο ανάβολος δεν έχει έρθει να αποτιστεί το 100% των εκτάσεων. Έχει γίνει ένα παλιό έργο που έχει καλυφθεί ένα κομμάτι, αλλά πρέπει να καλυφθούν και τα υπόλοιπα ώστε να λύσουμε το θέμα των αναβάλων. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την περιοχή, την Αργολίδα, πάρα πολλά χρόνια. Η επίσκεψή μας έχει ουσιαστικά σκοπό να ακούσουμε τα προβλήματα της περιοχής και να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε όπου πρέπει, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυσή τους.